Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ενδιαφέρον σήμερα στον χώρο της ενέργειας, όπου το Υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη εκπονήσει με βάση αυτά τα οποία σχεδίασε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχέδιο για να μπορέσει να αποφευθεί το blackout. Ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγές ηλεκτρισμού, stop στις εξαγωγές και επίσης περιορισμό, συστάσεις για περιορισμό στην κατανάλωση που βασίζεται κυρίως σε φυσικό αέριο. Υπάρχει έλλειψη του φυσικού αερίου αυτό το χειμώνα, το τελευταίο 1-1,5 μήνα. Άρχισε πλέον αυτή τη φορά ο συναγερμός να ανεβαίνει σε επίπεδα και αύριο φυσικά έρχεται από την Αλγερία φορτίο με LNG, το οποίο προσωρινά θα λύσει ένα ζήτημα που είναι αρκετά σύνθετο και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την επάρκεια, την ενεργειακή επάρκεια την οποία έχει ανάγκη να έχει η χώρα όταν αρχίζουν τα δεδομένα και γίνονται αυτά τα οποία έχουν γίνει στο τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις νέες ρυθμίσεις που προτείνει η ΔΕΗ για τους οφειλέτες της, ρυθμίσεις οι οποίες πραγματικά έχουν εκτιμηθεί από το σύνολο της αγοράς σαν πάρα πολύ ελκυστικές και οι οποίες δίνουν λύσεις σε εκείνους οι οποίοι έχουν σοβαρά και ουσιαστικά προβλήματα και από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο βαθμό που θα ήθελαν, στο βαθμό που κάποια άλλη εταιρεία θα απαιτούσε. Και πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι η ΔΕΗ για 500 ευρώ οφειλές παγώνει τα ποσά αυτά σε σχέση με παλαιούς οφειλές, αρκεί κάποιος να πληρώνει και να είναι συνεπής στις νέες του δόσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την κάρτα, μέχρι 500 ευρώ παγώνουν οι παλαιές οφειλές, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές οι οποίες δεν έχουν μεγαλώσει αλλά έχουν πρόβλημα να αποπληρώσουν και αυτές τις οφειλές ακόμα. Αυτοί οι καταναλωτές οι οποίοι χρωστούν στη ΔΕΗ θα πρέπει να αποπληρώνουν τους τρέχοντες λογαριασμούς τους. Μέχρι 1.000 ευρώ δίνεται η δυνατότητα για 24 δόσεις και να πούμε ότι άνω των 1.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται 18 δόσεις με προκαταβολή 10% και αντίστοιχα, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό παρακάτω, πάντως με προκαταβολή 20% η δυνατότητα δίνεται μέχρι και 36 δόσεις. Άρα κατ' ουσίαν βλέπουμε ότι δεν τι κάνει, κρατάει τις πολλές δόσεις τις οποίες είχε μέχρι τώρα για όλες σχεδόν τις κατηγορίες και για τον λόγο αυτό έχουμε ένα χαρακτηριστικό να μην μειώνεται όπως είναι η κοινοτική οδηγία μέχρι το 2020, οπότε το μερίδιο της αγοράς για τη ΔΕΗ θα πρέπει να περιοριστεί στο 50% του συνόλου. Δεν μειώνεται λοιπόν, όπως έχουμε δει από τα τελευταία στοιχεία, το μερίδιο της αγοράς της ΔΕΗ, καθώς το βλέπουμε εδώ πέρα, δεν μετακινούνται οι καταναλωτές προς άλλες εταιρείες. Βεβαίως οι άλλες εταιρείες κερδίζουν έδαφος πιο αργά πια και θα δούμε ποια θα είναι οι επόμενοι σχεδιασμοί τόσο της ΔΕΗ όσο και του Υπουργείου αλλά και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν με τους πιστωτές για να δούμε πώς θα γίνει αυτή η αναδιάρθρωση αγοράς. Κυρίως οι ιδιώτες πάροχοι αυτή τη στιγμή έχουν νέους καταναλωτές οι οποίοι θα έλεγε κανείς ότι δεν έχουν προβλήματα όπως έχουν αυτοί οι οποίοι παραμένουν στη ΔΕΗ, φροντίζουν να έχουν χαρτοφυλάκια τα οποία να είναι καθαρά από τέτοια προβλήματα, δημιουργούν τα δικά τους κίνητρα, όμως από την άλλη πλευρά έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ανταγωνισμό ο οποίος εντείνεται από την πλευρά της ΔΕΗ, διότι η ΔΕΗ κέρδισε μερίδια και στην υψηλή τάση που είναι η βιομηχανία και σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή το ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι στην μέση τάση.
Εκεί δεν μεγάλωσαν τα μερίδια των ιδιωτών παρόχων στην τελευταία δημοσιοποίηση που έγινε. Άρα ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζει να εντείνεται. Η ΔΕΗ κάνει προσφορές και για τους συνεπείς καταναλωτές και κατά συνέπεια έχουμε πια μια συνολική αγορά η οποία λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή και ακόμα και σε εκείνον ο οποίος είναι ο φιλέτης και χρωστάει, του δίνεται η ευκαιρία να μπορέσει να ρυθμίσει με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη ΔΕΗ. Να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Γεωργικόπουλο, τον πολύ γνωστό καθηγητή οικονομικών, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθέτες σας. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι με καλύτερα νέα για την ελληνική οικονομία και για τους Έλληνες πολίτες που τόσο πολύ έχουν υποφέρει τα τελευταία, θα έλεγα, 7 χρόνια. Μην πω 8, γιατί αυτό τόσο ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία που μπαίναμε στα μνημόνια. Βάσει τόση καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε εσάς. Θα είναι όμως, κύριο Γεωργικόπουλο, διότι βλέπω ότι μάλλον μουδιασμένα ξεκινάμε. Κοιτάξτε, εάν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με καθαρά έτσι, μια οπτική γωνία η οποία θα βλέπουμε με καθαρότητα το τι συμβαίνει, θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες που υπάρχει και τις δυσκολίες που περνάει ο ελληνικός λαός. Και πού οφείλονται αυτές τις δυσκολίες, στις κακές οικονομικές πολιτικές των, όχι μόνο των τελευταίων 7-8 χρόνων, έτσι που μπήκαμε στην ουσία που είδαμε τη, να εμφανίζεται η κρίση και να μπαίνει βαθιά, αλλά τα τελευταία έτσι. Μετά τη μεταπολίτευση είδαμε πολλά πράγματα να γίνονται. Δεν θέλω να πω σε ιστορίες παλιές. Θα πάω λοιπόν στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία πρέπει να τη δούμε με πιο ζεστή έτσι, διαδικασία, αν και έξω κάνει πάρα πολύ κρύο. Και τι εννοώ με αυτό. Είπατε πριν για ένα θέμα έτσι, πολύ σημαντικό, που είναι το πώς θα μπορέσουν οι Έλληνες πολίτες μετά από όλους αυτούς τους φόρους που έχουν επιβληθεί, μετά από όλα αυτά τα, θα έλεγα, κοψίματα που έχουν στους μισθούς τους, συντάξεις τους και γενικά όλες αυτές οι φόροι που έχουν μπει, να πληρώσουν το πιο και κυριότερο αγαθό που έχουν για να κρατήσουν, θα έλεγα, ζεστή σε αυτές τις μέρες την οικογένειά τους. Βλέπετε το ticker το οποίο υπάρχει κάτω από, από την εικόνα μας, όπου αφορά ένα σημερινό δημοσίευμα του Capital ότι έρχονται κατασχετήρια για χρέη προς ταμεία άνω των 5.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για μία ενεργοποίηση η οποία δεν έχει γίνει ακόμα από τον ΟΑΕ και όλα τα ταμεία τα οποία έχουν τις απαιτήσεις από τους οφειλέτες, που αν γίνει πραγματικά θα έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ένα επιπλέον βάρος για την χρονιά που έρχεται, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό, όπου τα εισοδήματα από 25.000 ευρώ και πάνω θα επιβαρυνθούν πάρα πολύ όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, κατά σχετήρια πλέον αυτό το έτος θα ακούγονται πολλά. Και δεν θα είναι μόνο από. Μετά από 7 χρόνια μνημονίων, θα έχουμε τώρα την έκρηξη των κατασχετήριων? Δεν είναι λίγο κουρασμένη και η κοινωνία και η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν υποστεί αρκετά από όλη αυτή τη διαχείριση που έχει γίνει μέχρι τώρα? Απόλυτα. Γι' αυτό λέω είναι κακές οικονομικές πολιτικές που δεν έγιναν μόνο από αυτή την κυβέρνηση που ζούμε, αλλά έγιναν και από τις προηγούμενες και τις προηγούμενες. Τώρα, για να μην γίνω εγώ κατήγορος αυτών, και αν και δεν είμαι πιο ειδικός για να σας μιλήσω για οικονομική πολιτική, θα σας πω το εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως Έλληνες πολίτες, ως έθνος? Ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία που δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν μπορούμε να βγούμε, να δούμε την επόμενη μέρα. Φαύλος κύκλος λοιπόν. Γιατί απλά είτε δεν θέλουμε ή δεν θέλαμε από την πρώτη στιγμή που είδαμε ότι τα πράγματα ήταν τόσο δυσχεροί και τα πράγματα τίνανε να πηγαίνουν σε μια άσχημη κατάσταση, να εφαρμόσουμε μια πολιτική που έτσι και αλλιώς σκληρή θα ήταν. Το φάρμακο που πήραμε ή που μας δώσανε ή μας αναγκάσανε να πάρουμε, πάρε το όπως θέλετε, ήταν πικρό. Αλλά κοιτάγαμε σιγά σιγά μήπως και μπορούσαμε να βρούμε εναλλακτική. Δεν είμαι λάτρης των μνημονίων, ούτε λάτρης της Τρόικα ή των θεσμών, όπως ονόμασαν κάποιοι μετά που θέλουν να ξεχάσουμε ότι είναι Τρόικα ή ήταν Κουαρτρέτο. Απλά και μόνο για να πάμε σε μια διαπραγμάτευση που μας τύχησε 86 δισεκατομμύρια τότε. Και δεν μιλάω μόνο για αυτούς που μας τύχησαν 86 δισεκατομμύρια, και τους προηγούμενους που δεν εφαρμόσαν τις πολιτικές άμεσα. Γιατί εννοώ άμεσα. Άμεσα να πάρεις, να δεις ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές, οι οποίες στην ουσία είναι διαθροτικές αλλαγές,
Και το ακούμε αυτό, τις διαθροτικές αλλαγές, ακούμε τι πρέπει να γίνει, άνοιγμα επαγγελμάτων, αλλά όλοι σιγά σιγά, η προηγούμενη πολιτική και οι προπροηγούμενοι, κάνανε πράγματα τα οποία δεν θέλανε, το καταλαβαίνουν, να πάρουν το πολιτικό κόστος και να βγάλουν σε 2-3 χρόνια αυτό το καράβι που ναυαγεί σιγά σιγά, που μπάζει νερά. Και τώρα προσπαθούμε να μπαλώσουμε τις τρύπες και να μείνουμε στο, θα έλεγα, σε μια κατάσταση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εγώ, τώρα, όμως... κύριε Γεωργικό, που λέω όμως, εδώ, επειδή και εσείς αυτή τη στιγμή εκφράζετε τον προβληματισμό σας για εκφράζω δυσαρέσκειά μου. Και δυσαρέσκειά σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για το μέλλον και τις εξελίξεις. Θέλω να σταθώ σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον κύριο Σρόιτερ, στον Α. Λοιπόν, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι καταρχάς εμείς θα επιχειρήσουμε να μειώσουμε τη φορολογία και να μειώσουμε και το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, που είναι δύο μεγάλα βαρύδια, τα οποία βαρύδια δεν τελειώνουν με την υποτιθέμενη, με το υποτιθέμενο, με την υποτιθέμενη έξοδο, για να το πούμε έτσι, από τα μνημόνια, η οποία στοχεύει η σημερινή κυβέρνηση να την κάνει το 2018. Αυτή θα είναι μια δέσμευση η οποία θα υπάρχει στη συνέχεια. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον κύριο Σρόιτερ ο κύριος Μητσοτάκης εάν προτίθεται να κάνει κάποια μονομερή ενέργεια όσον αφορά τους περιορισμούς που θα του βάλουν οι πιστωτές, διότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό να τους πείσει να πάει σε μείωση φόρων. Το ερώτημα είναι, θα δεχτούν αυτοί οι πιστωτές, οι εταίροι πιστωτές της μείωσης φόρων? Και είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ναι, υπό όρους άφησε να εννοηθεί ότι θα πάρει μια πρωτοβουλία όπως λέγαμε προηγουμένως. Όμως εδώ, λίγο ως πολύ, φαίνεται ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια να ελιχθεί κάποιος και να κινηθεί ταχύτερα, να δώσει ένα momentum σε μια οικονομία η οποία αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει ξυπνήσει από το λίθαργο. Αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι πάρα πολλά πράγματα δύσκολα θα αλλάξουν. Και το ερώτημά μου είναι πόσο αυτή η κοινωνία θα μπορέσει να ακολουθήσει ένα μοντέλο το οποίο είναι ένας παρατεταμένος μαραθώνιος και όπου χρόνο με το χρόνο κανείς θα πρέπει να έχει όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που έχει τουλάχιστον φέτος, που είχε πέρυσι, που θα έχει του χρόνου, και παράλληλα να μπορέσει να έχει προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα βγούμε σε ένα ξέφωτο. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες και να μιλάω και γενικά και αόριστα. Και δεν λέω ότι μιλάτε προσωπικά, γενικά και αόριστα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είπατε ότι πόσο θα μας ζητάνε ακόμα να παραμείνουμε σε αυτή τη διαδικασία αφού δεν αντέχουμε άλλο. Πάμε λοιπόν. Η απάντησή μου είναι, όσο δεν εφαρμόζουμε αυτά που έπρεπε να είχαμε εφαρμόσει χρόνια τώρα και δεν θέλουμε να καταλάβουμε το εξής. Καταρχήν να καταλάβουμε και να παραδεχτούμε κάτι. Η Ελλάδα πτώχευσε. Δεν το είπαμε όμως. Προσέξτε. Το 2010 δεν είπαμε προσέξτε. Αυτή την αλήθεια. Προσέξτε. Αλλά λέγαμε προσέξτε. Ότι... Προσέξτε. Τι λέγαμε τώρα... Με ένα μνημόνιο μέσα σε 3 χρόνια θα έχουμε μπει σε ανάπτυξη, ανάκαμψη και θα έχουμε αλλάξει. Ακούσαμε και ότι θα απειλήσουμε και τις αγορές, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα βγούμε, θα ξαναβγούμε. Ακούστε, πολιτική είναι αυτή. Εγώ δεν θα μιλήσω ως πολιτικός και για να σας αποδείξω μιλάω ως πολιτικός, σήμερα φορέσα και μπλε και πορτοκαλί για να μην νομίζουν, κάνουν και λίγο έτσι πλάκα, γιατί ο ελληνικός λαός τελικά αν δεν του κάνεις και λίγο πλάκα με αυτά που περνάει, νομίζω θα απογοητευτεί τελείως πάνω μου στο διατάφτα και να γίνω πιο σοβαρός. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Μπουσουρέλη, το πρόβλημα ποιο είναι? Είμαστε μια πτωχευμένη χώρα. Πτωχεύσαμε. Μας πτωχεύσανε. Είμαστε μια χώρα με πλούτο. Είμαστε μια χώρα με ενέργεια. Είπατε για την ενέργεια πριν. Η οποία την έχουμε ανεκμετάλλευτη. Έχουμε τώρα όμως, ζητάμε τελευταία στιγμή, πώς θα βρούμε υγρά αέριο, πώς θα βρούμε, θα έλεγα, μεγαλύτερους, περισσότερες παροχές από ηλεκτρισμό κλπ. 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 Πετρέλαια κλπ. Για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του λαού μας. Όλα την τελευταία στιγμή. Όλα την τελευταία στιγμή. Και το ξαναεπαναλαμβάνω. Να σου πω ένα παράδειγμα και να μην λέω, μιλάω για τις δικές μας, θα έλεγα, δουλειές που έχουμε κάνει στον ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος ήμουνα για αρκετό χρονικό διάστημα. Γιατί εφαρμόσαμε τελευταία στιγμή αυτό που εδώ και χρόνια θα πρέπει να είχαμε κάνει? Δηλαδή, τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρδών. Όχι προς όφελος των τραπεζών.
αλλά προς όφελος αυτών που κλέβουν το ΦΠΑ, που δεν τον δίδουν το ΦΠΑ ή αυτούς που δεν εκδίδουν αποδείξεις. Ήταν ο μόνος τρόπος γνωστός σε όλο τον κόσμο ότι η χρήση, περί μεγαλύτερη αυξημένη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, θα μπορούσε να μειώσει τη φοροαποφυγή αυτό το ΦΠΑ που χάνεται. Και όχι μόνο το ΦΠΑ που χάνεται, αλλά ο άλλος να δηλώνει περισσότερα έσοδα, περισσότερο ΦΠΑ, λιδώνει και περισσότερο εισόδημα, δηλαδή περισσότερο φόρο, αυτό που το αρμόζει. Αντί να κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια, από το 2011 αυτή η μελέτη έγινε από τον οργανισμό, τον οποίο, το ερευνητικό οργανισμό, το ΚΕΠΕ. Το 2013 ανανεώθηκε στο Υπουργείο, τώρα το κάνουν αναγκαία. Άλλο πράγμα, λαθρέα τσιγάρα. Ο κόσμος δεν μπορούσε. Ας πούμε, όλοι θεωρούμε ότι είναι πολύ πολύ, θα έλεγα, κακό να καπνίζει τσιγάρα. Αλλά κάποιοι δεν μπορούν να το κόψουν, κάποιοι θέλουν να έχουν αυτή την κακή συνήθεια. Τι τους κάνουν, τους βάνε φόρους και φόρους και φόρους. Και τι αναγκάστηκαν να κάνουν αυτοί, να φύγουν από το νόμιμο τσιγάρο. Δηλαδή, όταν εισπράττει το κράτος έσοδα από την πώληση των τσιγάρων, τους βάζαν φόρους που αναγκάστηκαν μετά να πάνε στο παράνομο τσιγάρο. Να πάνε να βρίσκουν τσιγάρα χύμα καπνό, να βρίσκουν, θα έλεγα, τσιγάρα από την αγορά, ξέρετε πού, έτσι τα ξέρουν όλα, και να ανθίζει αυτό το παραεμπόριο. Προσέξτε, όλα αυτά τα ξέρανε. Να μην διορθώνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι λάθος. Και τελευταία στιγμή ψάχνεις να βρεις φόρους. Πώς θα καλύψω τα ελλείμματά μου? Δηλαδή, τι είπα να πει ελλείμματα να καταλάβει ο κόσμος? Ότι το κράτος μας ξοδεύει περισσότερα από ό,τι μπορεί να τα απεξέλθει. Άρα, όταν ξοδεύεις και δεν μπορείς να δανειστείς από τις αγορές, κύριε Μπουσβουρέλη, καταφεύγεις στις αγορές, δεν μπορείς, είναι πολύ ακριβές, ή πας μετά και ζητάς δανεικά. Όταν ζητάς δανεικά, κύριε Μπουσβουρέλη, θα στα δώσουν τσάμπα. Ας τα δώσουν μια φορά τσάμπα ή με φθηνό επιτόκιο. Άντε και τη δεύτερη φορά. Τη τρίτη θα σου πούνε είσαι πανταχτής. Ή είσαι άνθρωπος αναξιόπιστος. Άρα δεν σε δανείζουμε αν δεν κάνεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεν μας πιστεύουν πλέον. Δεν πιστεύουν το ελληνικό κράτος ότι μπορεί, όχι να ανταπεξέλθει ο Έλληνας πολίτης που ξέρουν ότι τον έχουν φορτώσει με πάρα πολλούς φόρους και τους ζητάνε ακόμα περισσότερα, αλλά δεν εμπιστεύονται τις πολιτικές αυτών που μας κυβερνάνε. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε μια αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση. Πάει η αξιολόγηση από μήνα σε μήνα. Ξέρουμε όταν θα κλείσει η αξιολόγηση. Δεν λέω να κλείσει όπως λέγανε κάποιοι ή με οποιοδήποτε τρόπο. Πώς θα κλείσει δίκαια αυτή η αξιολόγηση? Έχετε καμία εντύπωση ότι θα κλείσει δίνοντάς μας τα πάντα? Όχι βέβαια. Αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αρμόζει. Και ποιο είναι αυτό που μας αρμόζει? Είναι πολύ απλό. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Γιατί να βάλουμε φόρους στους φόρους για να εισπράττουμε αυτά που ζητάνε? Πήγαινε πια σε αυτές τις κοινωνίες, σε εισαγωγικά τις μικρές, που ξέρουμε ότι κάνουν έσοδα και, για αυτά τα έσοδα που έχουν δεν πληρώνουν φόρους. Είναι μικρά λόμπι. Δεν τα πιάνουν. Ή κάνε κάτι άλλο. Θες να βάλεις φόρους. Βάλε δίκαιους φόρους. Δεν είναι δίκαιος φόρος να βάζεις σε κάποιον που δεν εισπράττει από εκεί, τις αξίες που έχει, είτε είναι σπίτια, είτε είναι. Πρέπει να σκεφτείς λίγο πιο έξυπνα. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί μας που έχουν περάσει εκτός λίγων, και δεν θα πω εγώ σε πολιτικά, δεν ήταν τόσο έξυπνοι για να κάνουν τον κόσμο ή να θέλουν να κάνουν τον κόσμο να είναι ευχάριστο. Τι κάνανε? Διορίζανε από τη μια μεριά, από την άλλη, κρατώντας τα αυτά έχουν ανθρώπους. Γίνει. Εγώ θέλω, επειδή είμαστε έχουν γίνει, μα δεν αλλάζουν όμως. Το κύριε Μπουσβουρέλη. Έχουν γίνει, αλλά δεν αλλάζουν. Κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θέλω τα σχόλιά σας στο εξής. Εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας αξιολόγησης. Φτάνουμε στο τέλος μιας αξιολόγησης. Σας ρωτάω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να την κλείσει, ζητάει να πάμε σε περικοπές συντάξεων. Να πάμε σε περικοπές μισθού του δημοσίου. Γιατί ζητάει να πάμε σε περικοπές τάξεων και σε μείωση του αφορολόγητου του? Γιατί? Αυτά όλα, μετά από όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι λογικά? Δηλαδή, δημιουργούν μια οικονομία η οποία μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει? Οδηγούν σε μια κοινωνία η οποία μπορεί να ακολουθήσει το οποιοδήποτε πρόγραμμα? Ένα είναι αυτό και έχει να κάνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τη χρονιά που πέρασε, ο κ. Κατρούγκαλος έφτιαξε την περίφημη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία έχει για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν και παράγουν ως ελεύθεροι οι επαγγελματίες, οι οποίοι και παράγουν, είναι παραγωγικοί και δηλώνουν. Δηλαδή δεν είναι παραβατικοί και δηλώνουν τα εισοδήματα που παράγουν. Έχει τέτοιες επιβαρύνσεις στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό αθρηστικά, που τα διαθέσιμα εισοδήματα που τους μένουν είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οι πιστωτές όμως
και δει όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι Ευρωπαίοι πιστωτές. Τα δέχτηκαν όλα αυτά. Τα επικύρωσαν, τα σφράγισαν και θεώρησαν ότι μπορεί με αυτές τις προϋποθέσεις να προχωρήσει μια μέση τάξη στην Ελλάδα, μια, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και μια οικονομία. Και ο κ. Μοσχοβησή, ο οποίος υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση στην παρούσα φάση, ήταν εδώ προσκεκλημένος και μάλιστα είχε και μια πολύ μεγάλη, θα λέει κανείς, διάθεση, λέγοντας και στηρίζοντας ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πιστωτές, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, δέχονται και προτείνουν πράγματα τα οποία, αν τα συζητάγαμε πριν από λίγο καιρό, και φαντάζομαι ότι όταν τα συζητάνε κάποιοι μετά από μερικά χρόνια, σίγουρα θα θεωρούν μεγάλο μέρος αυτών ακρότητες. Άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν λέμε να κάνουμε και να κάνουμε και να κάνουμε. Τι από όλα λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει αυτή η οικονομία να βγει από το αδιέξοδο και πραγματικά να εμπεδωθεί μία αίσθηση στην κοινωνία ότι επιτέλους πάμε σε μία έξοδο από τον εφιάλτη, πάμε σε μία ανάκαμψη και πάμε σε κάτι το οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε και μπορεί να είναι διατηρήσιμο. Ή μήπως τελικώς όλα πια έχουν αρχίσει και συντείνουν στο ότι μπροστά θα υπάρχει ένα αδιέξοδο διαρκείας και αρχίσουν να ενθαρρύνονται άλλοι εναλλακτικοί δρόμοι που τους βλέπουμε με διάφορες εκφράσεις να εμφανίζονται. Αν θέλουν να μας πάνε εκεί, εγώ από την πηγή... Μα θα μας πάνε εκεί ή θα πάμε και μόνοι μας εκεί. Κοιτάξτε. Και ποιο είναι το εκεί στην προκειμένη περίπτωση. Αν μιλάτε για το να καταλήξουμε τελικά μετά από τόσα χρόνια επίμονων διαδικασιών που έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός να πάμε σε ένα άλλο νόμισμα ή το παλιό νόμισμα, εκτός το ευρωπαϊκό. Έτσι, παίζει το ευρώ, αυτό, θα μπορούσε να είναι πιθανό. Κοιτάξτε, πιθανό μπορεί να είναι τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Όμως, από πλευράς οικονομικής θα μπορούσε να είναι πιθανό. Η πιθανότητα, ακόμα και 1% ή 0,5% ή 0,01% είναι μια πιθανότητα. Ωστόσο, μάλιστα, εγώ θα πω το εξής, κύριε Μπουζουρέλη. Μάλιστα. Θα ήταν η μεγαλύτερη δυστυχία στη δυστυχία που έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, έχουμε περάσει, όλοι μας έχουμε περάσει, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, να καταλήξουμε με στα χέρια μας να έχουμε την παλιά δραχμή ή μια νέα δραχμή. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Αυτό θα μπορούσε ίσως να γίνει στις αρχές της κρίσης. Και πάλι μόνο συντονισμένα και προγραμματισμένα. Αλλά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ αυτής της κίνησης. Ωστόσο, είπατε βάζουν και βάζουν και βάζουν και ζητάνε περισσότερο. Εμείς κάνουμε αυτά που μας ζητάνε στα στάδια που μας ζητήσαμε. Δεν έγιναν αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Δεν είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα η κυβέρνηση Σαμαρά. Μας ζητάνε... Άρα φταίνε οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Θα σας πω. Έστω ότι έχουν μεγάλες ευθύνες υπέρ του Βαρουφάκη. Υπέρ του κυρίου Σαμαρά ή υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει τις ευθύνες. Θα σας απαντήσω. Πάντα κάποιος θέλει από την ελληνική πλευρά. Ευθύνες. Εγώ εξαιρώ το πρώτο μνημόνιο και τη διαχείριση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Στέκομαι όμως στην τελευταία τετραετία. Δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση τότε, αγαπητέ κύριε Μπουζουρέλη. Στέκομαι στην τελευταία τετραετία και διαρωτώ. Στη διαδικασία έτσι έναν οργανισμό, καμία διαπραγμάτευση δεν υπήρχε. Πήγαμε σαν που λέμε να μας φάξουν. Ακούστε όμως τώρα. Και δεν κατηγορώ πάλι εκείνη την κυβέρνηση. Ίσως ήταν μία άλλη συζήτηση που έπρεπε να γίνει τότε. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ, όπως μας το θέσανε, πρόβλημα ρευστότητας μόνο. Δηλαδή, μας λείπανε χρήματα για να καλύψουμε τους προϋπολογισμούς. Ήταν πρόβλημα διαθροτικό. Ήταν πρόβλημα αυτό που λέμε, όχι. Διαθροτικό υπήρχαν όλα αυτά. Ήταν πρόβλημα αξιοπιστίας. Ήταν πρόβλημα αυτό που λέμε ότι η οικονομία, ακόμα και αν τις δίναμε χρήματα, όσα χρήματα και να έμπαιναν μέσα και τότε και τώρα ακόμα δεν έχουμε φέρει σε μια ίσια γραμμή, θα χρειαζόμαστε περισσότερα απλά για αυτά τα πράγματα που είπατε. Δεν έχουμε ακόμα λύσει το θέμα του ασφαλιστικού, δεν έχουμε λύσει ακόμα πράγματα, παράδειγμα, το πιο σημαντικότερο πράγμα. Όχι το ασφαλιστικό, το σημαντικότερο πράγμα είναι αυτό που ζούμε όλοι μας, που ζουν όλοι τους έξω εκεί. Είναι το θέμα της ανεργίας. Άνθρωποι, ακόμα και με 5,86, που είναι ο κατώτερος μισθός από ό,τι έχει γίνει τώρα, άλλοι μας το υποσχεθήκαν ότι θα πήγαινε στα 1,000-1,100, άλλοι λέγανε πάλι ότι θα σας δώσω πίσω οτιδήποτε. Έτσι, λαϊκισμός, 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 αυτή είναι. Μάλιστα.
Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα έτσι. Και με τα 5,86 δεν δημιουργούνται. Και οι θέσεις που δημιουργούνται είναι προσωρινές, παροδικές και σε τομείς που δεν θα μακροβιώσουν, δεν θα μείνουν για πολύ διάστημα. Καταλάβατε. Λοιπόν. Άρα το πρόβλημα που είχαμε τότε το 10, κύριε Μπουσμπουρέλη, που δεν ήταν απλά θέμα ρευστότητας, ήταν θέμα αξιοπιστίας της οικονομίας, έτσι. Ότι δεν μπορούσε όπως ήταν δομημένη να παράξει και να θρέψει, αν θέλετε, έτσι. Με το εισοδήματα που έβγαζε, με το ΑΕΠ, τους Έλληνες και να υποστηρίξει τις μισθούς, τους συντάξεις, όλα αυτά. Παρόλα αυτά, οι αγορές μας δάνειζαν μια δεκαετία πριν όσα θέλαμε σε επιτόκια αντίστοιχα των γερμανικών μέχρι να πέσουμε έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα δούμε σε λίγο. Ο Σότου δεν μπορείτε να τα παίξετε. Έτσι κάνουν και οι τράπεζες. Φοβάμαι πια ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι, τα βλέπουμε πια πάρα πολύ μονοσήμαντα και έχω μια αίσθηση η οποία ελπίζω να μην επαληθευτεί. Ότι κάπου έχει αρχίσει και χάνεται αυτή τη στιγμή ένα τρένο όπου συνέχεια πυροβολούμε τα πόδια μας. Είπα το εξής χθες και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας ακόμα και σε αυτό πριν πάμε να δούμε κάποιες τιμές από το χρηματιστήριο γιατί πλησιάζουμε στο διάλειμμά μας, ότι είμαστε στον Ιανουάριο του 2017. Το μνημόνιο αυτό τελειώνει το 2018 το καλοκαίρι σε 1,5 χρόνο. Τι προτιθέμεθα αυτή τη στιγμή να κάνουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Διότι οι λύσεις θα είναι ή ένα τέταρτο μνημόνιο για να εξασφαλίσουμε την επιπλέον χρηματοδότησή μας ή να φύγουμε από το νόμισμα. Διότι το να βγούμε στις αγορές, και θέλω και ένα σχόλιο σε αυτό, και να μπορούμε να χρηματοδοτούμε θα μόνο από εκεί, με την κατάσταση που έχουμε σήμερα και με τις ολιγορίες που δείχνουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εφικτό, μπορεί να είναι πιθανό. Πριν 2 μήνες ήμασταν εδώ πέρα μαζί και λέγαμε. Ότι θα τελειώσει η αξιολόγηση το Δεκέμβριο. 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βγούμε στις αγορές και για να μπορούμε σιγά σιγά, όχι να δανειστούμε, να καλύψουμε τις όλες τις ανάγκες μας και να δούμε μια έτσι διαφορετική οικονομία να παίρνει μια άλλη κατεύθυνση και σιγά σιγά θα πάρει κανένα εξάμεινο από τότε που όλα αυτά θα αλλάξουν. Θα δει και ο Έλληνας πολίτης έτσι λίγο περισσότερο έτσι, χρήμα λίγο στη τσέπη του να μπορεί να κάνει τις καταναλωτικές του ανάγκες και να κάνει κάποια άλλα πράγματα με μέτρο πάντα. Είναι 3 πράγματα, δεν είναι 4. 1. Κλείνουμε την αξιολόγηση. 2. Αφού κλείσει η αξιολόγηση προφανώς, και αυτό θα είναι υπόσχεση έγγραφη και την έχουν ήδη κάνει, θα μπούμε σε μια διαδικασία που η οικονομία μας θα θεωρείται από τους οίκους αξιολόγησης ως μια καλύτερη χαρακτηρισμένη, θα έλεγα, όχι αναπτυγμένη, με όρους αναπτυγμένη θα είναι, αλλά μια οικονομία που έχει μπει σε ένα ρυθμό ή θα μπαίνει. 2. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε κάτι. Ότι αν εμείς οι ίδιοι δεν πιστέψουμε αυτό που μας προτείνεται ως λύση, είτε αυτοί που κυβερνούν τώρα, είτε αυτοί που θα έρθουν μεθαύριο, σε συνεργασία με αυτούς από το εξωτερικό, αν εμείς δεν πιστέψουμε ότι υπάρχει λύση μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε ναι. Αν δεν το πιστέψουμε εμείς όλοι και δεν παρασυρθούμε από λαϊκιστές, από τύπου Σόρα και όλους αυτούς τους, θα έλεγα, που έρχονται. Ο Σόρας θα κατέβει και σε εκλογές κιόλας. Εδώ έχουν βγει άλλοι στο παρελθόν. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ο ελληνικός λαός πιστέψει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι απελπισμένος που είναι. Μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να έρθει μια νέα. Θυμάται στην Ιταλία μια Τσιτσιολίνα που είχε έρθει και έδειχνε τα κάλλη. Στην Ιταλία προς το παρόν επικεφαλής των Πεγκρίνων. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, εάν ακόμα και τώρα, με την πίεση που έχει, δεν συνειδητοποιήσει ότι ο λαϊκισμός έχει πεθάνει. Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ναι, αλλά ο λαϊκισμός κυριαρχεί διεθνώς πια. Κύριε Μπουσμπουρέλη, αν πηγαίναμε αύριο το πρωί ή μετά από 6 μήνες σε ένα εθνικό νόμισμα, το δικό μας νόμισμα, μια δραχμή. Πόσο καιρό θα θέλαμε για να βάλουμε τα πράγματα. Ξέρω, κύριε Γιώργο, δεν είναι αντικείμενο της εκπομπής αυτής. Πάντως είναι κάτι το οποίο. Ξέρετε, με τα γεωπολιτικά προβλήματα και με όλους αυτά που γίνονται, θα είχαμε μια καινούργια μικρά Ασία. Ναι. Είναι ένα ζήτημα πάντως το οποίο έχω την αίσθηση ότι. Κάπου θα πρέπει τώρα να το σκεφτούμε και να το ξανασκεφτούμε. Να σκεφτούμε τι? Για να ξέρουμε πού αν θα πάμε πώς θα πάμε και αν θα πάμε. Θάνατος θα είναι, θάνατος ολικός. Τώρα κάπως μας έχουν κρατήσει με μια μάσκα οξυγόνου και μας λένε για κάντε αυτό. Δεν λέω ότι όλα μαζί τα είναι καλά. Και να σας δώσουμε λίγο περισσότερο οξυγόνο. Οξυγόνο ξέρετε είναι η ρευστότητα. Ναι, ναι. Και εφόσον εμείς αναπνέουμε και σιγά σιγά τα όργανα μας λειτουργούν, τώρα λειτουργεί το ένα μας πόδι, άντε και το ένα χέρι, αλλά δεν έχουμε μπει σε κόμμα. Έτσι.
Αν πάμε στη δραχμή, θα μπούμε σε κόμμα, κύριε. Θα μπούμε σε κόμμα για τουλάχιστον πολλά χρόνια. Και θα χάσουμε όχι το 25 και το 30, θα έλεγα, των εισοδημάτων μας. Και θα μπουν πολλά χρόνια. Γι' αυτό ούτε είστε, να το σκεφτόσαστε. Είστε κατηγορηματικός, τουλάχιστον αυτό αντίθετος. Κάτι λέει. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι τον περιορισμό των εξαγωγών ενέργειας για αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 ανακοίνωσε ο ΑΔΜΙΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή τροφοδοσία της χώρας, ενώ υπάρχει ακόμα μία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου από τις 6 ως τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, κατά την πρωινή σύσκεψη που συγκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συγκεκριμένα τη ΡΑΕ, τον ΑΔΜΙΕ, τον ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση του ενεργειακού συστήματος της χώρας βρίσκεται σε οριακό σημείο και απαιτείται λήψη επιπλέον μέτρων πέραν αυτών που είχαν συμφωνηθεί κατά τη χθεσινή συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων υπό την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αύριο το πρωί αναμένεται η εκφόρτωση στη Ρεβιθούσα φορτίου 114.000 κυβικών μέτρων φυσικού αερίου LNG από την Αλγερινή Σόνατραχ. Ο ΑΔΜΙΕ ανακοίνωσε διακοπή των εξαγωγών προς Αλβανία, Φύρο, Βουλγαρία και Τουρκία, ενώ η διασύνδεση με την Ιταλία βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετό διάστημα με ευθύνη της ιταλικής πλευράς. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια. Πάμε να δούμε τώρα τιμές μετοχών. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις ελληνικές μετοχές, ο ΤΕ 906-067. Είμαστε σε κάποια όρια όπου αν σπάσει το 660, τότε μπορεί να δούμε την αγορά να κινείται προς το 750. Αυτό θα σημαίνει ότι προεξοφλεί μία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Βλέπουμε τις τράπεζες, 1,98 η Αλφα κοντά στα 2 ευρώ που είναι τιμή της αύξησης, 0,66-4 η Eurobank, 0,45 ανωδικά, και βλέπουμε επίσης την Πειραιώς στο 0,21-9, την Εθνική στο 0,25-3 και βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές. Βλέπουμε τη Motor Oil, για την οποία προηγουμένως δημοσιοποιήθηκε μία σύσταση από την Credit Suisse που της δίνει στόχο τα 18 ευρώ. Και αυτό το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργικόπουλε, πάμε να βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές, είναι αν αισθάνεστε ότι αυτό το 2017 θα είναι μία χρονιά κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες θα βαδίσουν προς σωτηρία ή θα βαδίσουν προς την τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση. Κοιτάξτε, το προηγούμενο έτος, ιδιαίτερα οι συστημικές τράπεζες είχαν κάποια θεωρητικά πάντα σημαντικά έσοδα. Μάλιστα. Για να έχουν λοιπόν καλύτερη βλέψη οι επενδυτές ή οι υποψή επενδυτές ή αυτοί που παίζουν στο χρηματιστήριο, θα πρέπει οι τράπεζες, οι ελληνικές, να συνεχίσουν να έχουν κέρδη. Ποιο είναι λοιπόν το πιο βασικό τους, θα έλεγα, ο πιο βασικός τους στόχος είναι η μείωση των NPL, μη εξυπηρετούμενων δανείων, και μέσω από αυτή τη μείωσή τους να φέρουν μεγαλύτερη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, στο σύστημα, και αυτή τη ρευστότητα να τη μεταφράσουν, να την γυρίσουν πίσω στην πραγματική οικονομία και να λειτουργήσει έτσι κλασική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, της όρευσης ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία, της επιχειρήσης και τα νοικοκυριά, και έτσι να δημιουργηθούν περισσότερα έσοδα. Είναι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών. Αυτό για να γίνει σε μια χώρα που ακόμα δονούνται οι βάσεις τους, και οτιδήποτε η πλατφόρμα δονείται στηρίζεται πάνω επιχειρήσεις μεγάλες, όσες έχουν απομείνει στην Ελλάδα, οι τράπεζες οι ίδιες, θα πρέπει πρώτα η χώρα να σταθεροποιηθεί, να μπει σε μια κανονικότητα, να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Γιατί οι τράπεζες δεν θα κάνουν λεφτά μόνο με τη διαχείριση, εφόσον το επιτύχουν, την καλή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε αυτή λέγεται αναδιάθρωση των δανείων, των δανειοληπτών, είτε λέγεται, θα έλεγα, πώληση ενός μικρού κομματιού, ελπίζω μικρού, σε άλλα φαντ, και έτσι θα έχουν κάποια έσοδα χωρίς να έχουν ζημιά. Είναι πολύ αυτό δύσκολο να γίνει σε όλο το χαρτοφυλάκιό τους. Γι' αυτό η Ελληνική Τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι θα έχετε κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πωλείτε. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία, όταν πάνε να πουλήσεις, καταλαβαίνετε ότι η οικονομία είναι σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να βρει καλές τιμές στα asset που πωλείς. Πόσο πουλούνται αυτές τις τάσεις των κόκκινων δανείων, στο 20%? Να πούμε και στο 20% και στο 1% και στο 2%, ανάλογα τι είδος δανείου είναι. Τώρα, να σας δώσω ένα συγκεκριμένο, έχω δει. Και δεν έχουν ξεκινήσει όμως αυτά, έτσι. Έχουν ισχνά ξεκινήσει. Αναγκαστικά. Πότε θα ξεκινήσουν, πότε βλέπετε να ξεκινάνε? Θα σας πω κάτι.
Καταρχήν, οι Έλληνες, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμα, θα έλεγα, full management. Προσέξτε τώρα που έχουμε πάει. Για να αρχίσεις, έτσι ναι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ακόμα υπάρχουν θέματα διοικητικά. Υπάρχει κανένα εταιρεία ή καμία μικρή ή μεγάλη, η οποία, αν δεν έχει κάποιον ισχυρό management, δεν λέω ότι δεν έχουμε Έλληνες τραπεζίτες ή Έλληνες... Η Αλφα δεν το έχει αλλάξει το management, η Eurobank δεν το έχει αλλάξει το management, το ίδιο management δεν έχει. Δεν το έχει αλλάξει, αλλά οι εντολές έρχονται από που και ελέγχονται, έρχονται και ελέγχονται από το SSM. Ναι. Το μηχανισμό αυτό που ελέγχει, που εποπτεύει, θα έλεγα, μέσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές σε αυτές τις τράπεζες. Δηλαδή, έγινε κάποια αλλαγή στην Πειραιώς η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και στην Εθνική παραμένει ο κ. Ραγκεδάκης, ο οποίος. Ωραία. Με ρωτήσατε. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν και θα σώσουν τις ελληνικές τράπεζες, αφού δεν πρόκειται να αλλάξουν. Καταρχήν, οι ελληνικές τράπεζες καταστραφήκανε και γίνανε τρεις, θα έλεγα, τουλάχιστον οι τρεις αυτές. Τις, αυξήσει με το οικείο κεφαλαίου. Ναι. Έτσι, οι οποίες και αυτές χαθήκανε. Για να μην έχουμε ζόμπι οι τράπεζες και να μην καταρρεύσουν τελείως το σύστημα. Μάλιστα. Είπατε πώς θα σωθούν οι ελληνικές τράπεζες. Για να σωθούν οι ελληνικές τράπεζες, πρέπει το ελληνικό κράτος να σταθεροποιήσει την πολιτική και να αρχίσει να μπαίνει σε μια ανεπτυξιακή τροχιά. Ναι. Δεύτερον, οι τράπεζες οι ίδιες, που είναι ένας μηχανισμός που παίρνει ρευστότητα από αυτούς που έχουν τους καταθέτες. Έχουν οι καταθέσεις ρευστότητα πλέον να βάλουν? Όχι. Ή τους επενδυτές. Υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στο ελληνικό τραπεζικό? Όχι ακόμα. Λένε υπάρχουν κάποιοι όταν τα πράγματα φτιάξουν. Άρα πρέπει να φτιάξουν τα πράγματα, να αρχίσει σιγά σιγά να βλέπει ο επενδυτής ως, θα έλεγα, επικερδές. Θέλετε μποντάρισμα, γιατί τότε ήταν μπονταρίσματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ερχόταν κάποια hedge fund. Μπαίνανε, βγαίνανε. Λίγοι ήταν οι σταθεροί. Υπήρχαν σταθεροί και ξέρετε για ποιους μιλάω, αλλά αυτοί χάσανε. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν που χάσανε, κύριε Μπουσμπουρέλη. Χάσανε τα λεφτά τους πόσες φορές οι ελληνικές τράπεζες? Πόσες φορές τα χάσανε? Τρεις, τέσσερις. Τρεις τουλάχιστον, σας λέω εγώ. Άρα λοιπόν οι τράπεζες, για να παραμείνουν, θα έλεγα, λειτουργικές, να είναι βιώσιμες και να προσφέρουν ρευστότητα προς την ελληνική οικονομία σε εμάς, στους καταναλωτές, πάντα με ένα μέτρο καταναλωτές, ή στις επιχειρήσεις που θέλουν να μην καταρρεύσουν τελείως, θα πρέπει να έχουν ένα περιβάλλον ευδόκιμο, ένα περιβάλλον γόνιμο. Και τι παραπεί γόνιμο περιβάλλον? Πώς οι τράπεζες βγάζουν, φέρουν έσοδα, πώς οι τράπεζες φέρουν χρήμα και τις δίνουν στην πραγματική οικονομία? Είτε από τις καταθέσεις, δεν υπάρχει μαγική λύση, είτε από πού? Είτε από τις καταθέσεις, είτε από την αύξηση της αξίας τους, που κάποιοι επενδυτές ή ήδη βάζουν περισσότερα χρήματα και άρα έχουν, θα έλεγα, μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες ενέργειες, λειτουργικές ενέργειες και επενδύσεις. Αυτά τα δύο δεν υπάρχουν πλέον. Άρα πρέπει πρώτα να επιστρέψουν σιγά σιγά ή να αυξηθούν σε ελληνικές τράπεζες καταθέσεις. Μπορούν με αυτό το περιβάλλον, κύριε Μπουσμπουρέλη, να αυξήσουν οι ελληνικές τράπεζες τις καταθέσεις τους? Όχι. Γιατί όχι? Γιατί δεν παράγεται εισόδημα. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Όμως, για να μην κλείσουμε αρνητικά, να πω και μια κουβέντα. Μια κουβέντα για να πάμε στο δεύτερο μέρος. Εάν και είναι μια δύσκολη περίοδο, εάν και αν και μπαίνουμε ή προσπαθούμε να μπούμε σε μια άλλη τροχιά, δεν πρέπει να απελπιστούμε. Έγιναν πάρα πολλές, θα έλεγα, προσπάθειες. Οι περισσότερες από αυτές δυστυχώς δεν ευδοκίμησαν, δεν καταλήξανε. Ελπίζω αυτοί που είναι οι θύνοντες του ελληνικού κράτους, αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους τα ενία του κράτους, την κυβέρνηση θα έλεγα, να σκεφτούν ένα πράγμα. Να σκεφτούν πώς, όχι πώς ήμασταν πριν το 2008, που ήμασταν σε μια κατάσταση όπου νομίζαμε ότι τα χρήματα θα ρέουν από παντού, ότι εάν δεν λειτουργήσει το κράτος, εάν δεν φανούμε αξιόπιστοι, εάν δεν κλείσουμε την αξιολόγηση, εάν δεν βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, την οικονομία και μετά τις τράπεζες, που οι τράπεζες θα πρέπει να δουλεύουν για την πραγματική οικονομία, και η λύση που βλέπουν ή που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού, δεν λέω ότι έχουν, είναι εάν δεν τα καταφέρουμε να πάμε και σε μια άλλη κατάσταση, σε ένα άλλο νόμισμα, τότε, αν μη τι άλλον, θεωρώ ότι δεν θα είμαστε κατεδικασμένοι για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε τώρα για 7-8 σε μια διαδικασία. Θα είμαστε για ακόμα περισσότερο. Δεν ευθύνονται απαραίτητα οι ξένοι που δεν βγαίνουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Εμείς είμαστε, κύριε Μπουσμπουρέλη, αυτοί που δεν θέλουμε να βγούμε στην ουσία. Νίκο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά και πάλι μαζί με την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου, να δούμε τα χρόνια θέματα πολλά των και κόκκινων χρονιά, δανείων. Και πάντα να έχουμε άσπρες μέρες όπως έξω με το χιόνι. Σύντομα. Όχι με χιόνι, κανονικές άσπρες μέρες. Διάλειμμα. We'll be right back.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος και μετά από πολύ καιρό καλωσορίζουμε την κυρία Βασιλική Τζοτζάτου, η οποία είναι και πάλι μαζί μας. Κυρία Τζοτζάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα και πάλι για τα κόκκινα δάνεια. Κυρίως όμως, όπως λέγαμε πριν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, τα πράγματα αρχίσουν και δείχνουν ότι οι τράπεζες εντείνουν αυτή τη στιγμή τις προσπάθειές τους για λύσεις, εμφανίζονται πιο πιεστικές, ενίοτε πιο επιθετικές και βεβαίως εκείνο το οποίο πρέπει να μας πεις από εδώ και στο εξής με τη νέα χρονιά είναι τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει. Πού δηλαδή θα πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες ώστε να μην βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο ή σε δυσμενέστερη θέση αυτοί που βρέθηκαν το προηγούμενο έτος. Ναι, ακριβώς. Παναγιώτη, θα πούμε καταρχάς στον κόσμο, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει στην πράξη, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι πρακτική δικηγόρος. Λοιπόν, καταρχάς, πολλές τράπεζες κοινοποιούν διαταγές πληρωμής στους δανειολήπτες. Καταρχάς, θα πρέπει να κάνουμε ανακοπή. Ο ένας τρόπος είναι να κάνουμε ανακοπή. Ο δεύτερος, θα πρέπει να συνεννοηθούν οι δανειολήπτες. Πιθανόν να βρουν και μία λύση, αλλά ποτέ δεν θα πηγαίνουν μόνοι τους στην τράπεζα, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα πράγματα και να μην έχουν εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους οι οποίοι κοιτάζουν τα συμφέροντα της τράπεζας. Δεν λέω να μην έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν τραπεζικό υπάλληλο, δεν είμαι απόλυτη, ναι. Αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμένα προσωπικά μου έτυχε να έχει συμφωνήσει άλλο ο δανειολήπτης και την ώρα της υπογραφής της σύμβασης να γράφει άλλη σύμβαση. Και ήμουν εγώ μπροστά και έκανα επέμβαση, πολύ δυναμική επέμβαση, για να αλλάξει η σύμβαση και να γραφεί το επιτόκιο που είχαμε συμφωνήσει. Όχι αυτό που θέλει να βάλει ο υπάλληλος. Δεν μπορεί να σου βάζει κενό επιτόκιο, το καταλαβαίνει, ναι. Ένα επιτόκιο. Να λες άλλο, να λες ξέρω εγώ ένα και να σου βάζει 10%. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες και να μην πανικοβάλλονται όταν τους κοινοποιείται διαταγή πληρωμής. Απλά πρέπει αμέσως να πηγαίνουν σε δικηγόρο. Αυτό πρέπει να το κάνουν την ώρα που τους κοινοποιείται διαταγή πληρωμής. Ούτε να αμελούν, ούτε να πανικοβάλλονται, αλλά ούτε και να αμελούν. Να πούνε εντάξει, μωρέ, χαρτί είναι σαν τις ειδοποιήσεις που είναι στις τράπεζες. Ούτε να πάρουν τη διαταγή πληρωμής και να πάνε στην τράπεζα, να πούνε στον φίλο του, στον τραπεζικό υπάλληλο. Τι είναι αυτό που μου θα του πει εντάξει, δεν τίποτα, μην ανησυχείς. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω ότι να ειδοποιούμε τον κόσμο, να προφυλάσσουμε εδώ, σκοπός να προφυλάσσουμε τον κόσμο, να μην χάσει την περιουσία του. Γιατί οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ πιο επιθετικές, όπως είπε Παναγιώτη, πάρα πολύ και τώρα μέσα στις γιορτές. Πίστεψέ με, μαύρες γιορτές έκανε ο κόσμος. Στο λέω από προσωπική εμπειρία, ο νους τους δεν γιόρτασε κανείς. Οι δανειολήπτες είχαν τις μαύρες τους πραγματικά και το πρόβλημά τους ήταν να λύσουν το θέμα του δανείου τους. Στο μυαλό τους ούτε γιορτές είχαν τίποτα. Εγώ θέλω μόνο να ρωτήσω επ' αυτού και κάθε τηλεθεατής ο οποίος θέλει να μας θέσει τα ζητήματά του, να ρωτήσει πάνω στα κόκκινα δάνεια, να βάλει τα δικά του ζητήματα, να πάρει τις συμβουλές της κυρίας Τζοτζάτου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Βασιλική, στην προκειμένη περίπτωση. Αν ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης έχει μια συμφωνία με την τράπεζα, την οποία μπορεί να εκπληρώσει για ένα διάστημα το οποίο δεν θα είναι και μεγάλο, διότι προφανώς την έχει επιτύχει πρόσφατα. Όμως υπάρχει μια εξέλιξη όπου εξελίσσονται για αυτόν τα πράγματα επί το δυσμενέστερο. Δηλαδή, μπορεί να έχει να πληρώσει περισσότερες εισφορές στα ασφαλιστικά του ταμεία με βάση αυτά που είχε δηλώσει το 2015. Γιατί από εκεί θα κριθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα πληρώσουν από φέτος. Μπορεί να έχει χάσει κάποια συνεργασία του. Μπορεί να πληρώνουν ακόμα πιο αργά αυτούς με τους οποίους συνεργάζεται. Μπορεί να έχει μειωθεί εκ νέου το διαθέσιμο εισόδημά του. Τι μπορεί να κάνει. Όχι, λέμε ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ότι έχει διάφορες συνεργασίες. Τι μπορεί να κάνει ώστε να επιβιώσει η σχέση του με την τράπεζα. Μπράβο. Και ίσως όμως να διαφοροποιηθεί και να πάει σε μια ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση. Ακριβώς. Σύμφωνα με το νέο κώδικα διοντολογίας, ο οποίος επιμένω, επαναλαμβάνω ότι ακόμα στην πράξη δεν εφαρμόζεται ο νέος κώδικας διοντολογίας. Θα εφαρμοστεί, πιστεύω, από αυτό το μήνα. Ο νέος κώδικας διοντολογίας, ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νέο κώδικα διοντολογίας, όταν ένας δανειολήπτης νιώσει ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώνει τη δόση του δανείου, πριν ακόμα γίνει λήξη πρόθεσμα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνει κόκκινο το δανειό του, έχει το δικαίωμα να πάει στην τράπεζα και να κάνει ένα γραπτό αίτημα στην τράπεζα και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι
μελλοντικά δεν θα καταστεί συνεργάσιμος. Δηλαδή έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του, έχει περισσότερα έξοδα. Όταν λέμε ληξη πρόθεσμο, τι εννοούμε στην προκειμένη περίπτωση? Εννοώ να μην έχει. Να πληρώνει κανονικά. Ακόμα και όταν πληρώνει κανονικά το δάνειό του ο δανειολήπτης, έχει το δικαίωμα να πάει στην τράπεζα πριν σταματήσει να πληρώνει. Εάν είναι ληξη πρόθεσμος για κάποιες δόσεις, τι γίνεται? Και πάλι μπορεί να πάει να το. Αλλά πρέπει να πάει με ειδικό. Πάλι μπορεί να πάει να το φτιάξει, να το λύσει. Κοιτάξτε, Παναγιώτη, κακά τα ψέματα. Για όλες τις υποθέσεις υπάρχει, για όλα τα δάνεια υπάρχει μία λύση. Αλλά το κάθε δάνειο είναι πολύ ειδική περίπτωση και το κάθε δάνειο έχει τη δική του λύση. Ανάλογα δηλαδή τι ρύθμιση είχε κάνει, ανάλογα τι βόση χρωστάει. Είναι πολύ εξειδικευμένο το κάθε δάνειο και πρέπει και είναι. Πολύ εύκολο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή λοιπόν, δάνειο που πάμε στον κύριο Γιάννη τώρα, ο οποίος μας περιμένει και ο οποίος είναι ο πρώτος τηλεθεατής μας. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα. Σε ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο πρώτος τηλεθεατής μας, νομίζω, είναι ο Βασιλική. Χρονιά, για φέτος, έτσι. Ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Ελάτε, κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε. Να έχουμε καλή χρονιά και κάνουμε και ποδαρικό. Να δούμε τι ποδαρικό θα κάνει. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Τζοντζάτο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Είμαι ένας από τους οποίους έχει κάνει τη χρήση του νόμου Κατσέλη για να περισσώσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να ρυθμίσει και το στεγαστικό του δάνειο. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Γνωρίζετε για τις νέες καινούργιες αλλαγές τιμές στα ειρηνοδικεία, στις εκπροσωπήσεις των δικηγόρων κτλ.? Και σας ρωτάω γιατί. Κοιτάξτε, γιατί επικοινώνησα σήμερα. Συγγνώμη, ακούστε. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι σχετικό, ναι, και είναι ανάλογα. Δεν μπορώ να σας πω τιμές αμοιβές δικηγόρων με τίποτα. Απαγορεύεται, είναι πολύ σχετικό. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε τιμές. Εγώ θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, το μεγαρόσημο ότι πήγε 4 ευρώ, ναι, εντάξει, έχουν αυξηθεί μερικά. Όχι, δεν μιλάω για αυτά. Με τα δικαστικά, τι θέλει να σας πω? Θα σας πω το εξής. Επικοινώνησα εγώ με τον δικηγόρο μου γιατί πλησιάζει η ημερομηνία του τελικού δικαστηρίου. Και ακούστε τώρα το ποσό που ζητείτε. 1.000 ευρώ, ναι, και 600 χωρίς απόδειξη. Και μου ήρθε τα μπλάζ. Ναι. Ισχύουν αυτές οι τιμές? Έχει γίνει δηλαδή τόσο μεγάλη αλλαγή στο τιμοκατάλογο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ο κάθε δικηγόρος αμείβεται, κοστολογεί τον κόπο του. Είναι θέμα εντελώς υποκειμενικό. Μπορεί να πας σε ένα πολύ. Λοιπόν, οι τιμές είναι πολύ υποκειμενικές και είναι τεράστιο, παίζουν σε πολύ μεγάλο. Έχουν τεράστια διαφορά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Γιατί που λέτε. Ο δικηγόρος σας είναι, ναι, η επιλογή σας. Ο δικηγόρος που έχετε δεν είναι η επιλογή σας. Δεν μπορώ να επέμβω. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Δεν μπορεί. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας δικηγόρος να ζητάει για μια παράσταση σε δικαστήριο ειρηνοδικείου, τελικό δικαστήριο, 1.000 ευρώ και ο άλλος να ζητήσει 200. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? 200 αποκλείεται να ζητήσει κάποιος. Α, γι' αυτό σας ανέφερα το χρηματικό ποσό για να μου πείτε αν κυμαίνεται περίπου. Δεν μπορώ όμως να σας πω ακριβώς. Δεν μπορώ να απαντήσω για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Σας είπα, είναι υποκειμενικό το θέμα. Ο κάθε δικηγόρος κοστολογεί τον κόπο του και τη δουλειά του με τις δικές του, με τα δικά του κριτήρια. Δεν μπορώ, ναι, να σας απαντήσω. Μα με φέρνει σε τόσο μεγάλη. Γιατί με επιμένετε να με φέρνει σε δύσκολη θέση? Δεν μπορεί να σας μιλήσει η κυρία Τζοτζάτου, κύριε Γιάννη μου, για κάποιο. Λέω με τον δικηγόρο του, τρίτο συνάδελφο. Καλή. Μα είναι δυνατόν ποτέ να φύγει. Μια δεοντολογία στο θέμα αυτό. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα, εδώ είμαστε, ναι, πολύ ευχαριστημένοι. Δεν μπορώ να πω. Ξέρεις κάτι, Παναγιώτη, είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα. Το κάθε δικηγόρο. Ναι, κοιτάξτε, υποκειμενικό, ναι, αλλά όταν είναι σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή τώρα εσείς επειδή είστε δικηγόρος έμπειρος και είστε, ναι, και μέσα στην πιάτα. Ακριβώς, είμαι μαχόμενη, ξέρω βεβαίως, δικάζω και ξέρω τις τιμές. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς είναι αυτό, ότι είναι λογικό αυτό δηλαδή ή απέχει πολύ από το λογικό? Τώρα τι να απαντήσω, Παναγιώτη. Αν είμαστε κοντά στα λογικά πλαίσια ή αν έχουμε ξεφύγει. Όλες οι τιμές που προτείνουν οι δικηγόροι είναι λογικές. Λοιπόν, απάντησα. Κύριε Γιάννη, όλες οι τιμές δεν είναι υπάρχει λογικές. Κάποια άλλη απάντηση. Να σε ευχαριστήσουμε. Οι τιμές είναι πολύ λογικές. Και ό,τι συμφωνήσατε ερώτηση, με τον δικηγόρο σας, αυτό πάμε, θα του δώσω. Πάμε ό,τι στην συμφωνήσατε κυρία με τον δικηγόρο. Μαρία. Σας. Πάμε, εντάξει, στην κυρία Μαρία. Ελάτε, ναι, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Ναι, κυρία Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Έχουμε πάρει ένα δάνειο, ναι, 50.000,
εδώ και 6 χρόνια. Ναι. Μπορεί και παραπάνω να είναι. Εδώ μεταξύ έδινε 300 ευρώ. Ναι. Εδίναμε. Ωραία. Τώρα όμως με το κόψιμο των χρημάτων, ξέρετε, δεν βγαίνουμε να δίνουμε τόσα. 300 ευρώ, όχι βέβαια, είναι πολλά τώρα για τα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, δίνουμε 150 και κάτι παραπάνω. Ωραία. Και αντί να κατεβαίνει το δάνειο, ανεβαίνει, υποθέτω. Μάλιστα, κάπως έτσι. Πού το κατάλαβα, Μέντι. Τα ξέρω, λοιπόν, δεν σας είπα. Θέλω να μου πείτε, πρέπει να ανησυχούμε? Δεν πρέπει να ανησυχείτε καθόλου, απλά θα πρέπει να πάτε να το ελέγξετε, όχι μόνο σας το δάνειο στην τράπεζα, μάλιστα, να δείτε πόσο είναι με τη λύση που έχετε σήμερα, πόσο θα δώσετε μελλοντικά, πόσο τόκους θα πληρώσετε, πόσο θα πάει τελικά το δάνειο, που δεν το λένε συνήθως αυτό η τράπεζα. Τον τόκο το δίνει. Τον τόκο το δίνουμε. Δίνετε τον τόκο και δεν μειώνεται το κεφάλαιο. Μάλιστα. Το ξέρω και στο τέλος πληρώνετε και δεν κάνετε τίποτα. Να σας το πω απλά. Ναι, μεν δεν είναι κόκκινο το δάνειό σας. Είστε συνεργάσεις με δανειολήπτρια, μεν. Ανεβαίνει το δάνειο δε. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Τι σας είπα. Συνεργάσιμοι, αλλά πληρώνετε. Θα πρέπει λοιπόν να βρείτε, να πάτε στην τράπεζα, να βρείτε όχι μόνοι σας, να βρείτε μία λύση η οποία να είναι στα μέτρα σας. Μάλιστα. Δηλαδή, πολλοί ξέρουν το ορθόλος που πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, λέμε θεωρητικά κάτι. Μάλιστα. Αλλά πρέπει η λύση να είναι στα μέτρα σας και να ξέρετε ακριβώς τι είναι. Τι είναι, μάλιστα. Πώς θα δώσετε και αυτά. Κάτι πείτε άλλο. Πείτε μου. Υπάρχει περίπτωση να κοπεί λίγο το δάνειο? Υπάρχουν περιπτώσεις ανάλογα με το δάνειο και τώρα από ό,τι λένε θα γίνει στα στεγαστικά και ένα πάγωμα, ένα μέρος, θα παγώνει ένα μέρος του κεφαλαίου και θα γίνεται μια έκπτωση. Υπάρχει πιθανότητα, είναι ανάλογα με το δάνειο όμως, δεν καταλάβατε. Είχαμε πάρει για επιπεράτωση. Από για διορθώματα. Από περάτωση. Αλλά έχετε βάλει προσημείωση από το κινητό σας? Μάλιστα. Ωραία, γι' αυτό σας λέω να βρείτε μία λύση. Μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, να ζητήσετε, να βρείτε την κατάλληλη λύση, όπως λέει ο κώδικας διοντολογίας, η οποία να είναι στα μέτρα σας. Οπότε το εναπομείνον υπόλοιπο να μπορείτε να το πληρώσετε. Λοιπόν, πρέπει να το διαπραγματευτείτε με την τράπεζα. Αν έχει μειωθεί. Τι είπατε? Λέω, αν μειώνονται τα δάνεια γενικά για όλα, θα μας το πούνε? Όχι βέβαια, πρέπει να πάτε στην τράπεζα και να ζητήσετε να βρεθεί η σωστή λύση για εσάς, για τα μέτρα σας και για τα οικονομικά. Δηλαδή και να μπορείτε να πληρώνετε μια μικρή δόση, χωρίς να αυξάνετε πολύ το ποσό του δανείου σας. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πληρώνετε, αλλά το δάνειο τώρα πλέον δεν μειώνεται. Αντίθετα, ή μένει το ίδιο ή αυξάνεται κιόλας. Έτσι, σωστά, κατά. Θα δείτε πόσο θα αυξηθεί στο τέλος. Και ρωτήστε και τι επιτόκιο έχει το δάνειό σας. Όλοι λένε, όλοι λένε, έχω μικρό επιτόκιο. Λέει το μικρότερο, 0,95. Ναι, πάω ναι, και ναι, κοιτάζω εγώ. Κοιτάζω, πληρώνει 9-10% το 0,95. Άστα τώρα. Προσάυξη. Να κοιτάζετε, εντάξει, να προσέχετε. Ευχαριστώ εντάξει πολύ. Γεια σας, κυρία Μαρία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Παναγιώτη. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω με τη ΔΕΗ τι γίνεται. Χρωστάω στη ΔΕΗ και πήγα να κάνω διακανονισμό των 36 δόσεων που λέει. Αλλάξαν αυτή τώρα. Πείτε μου ακριβώς πόσα χρωστάτε. Χρωστάω γύρω στις 5.500. Λοιπόν, πάνω από 1.000 ευρώ είπαμε προηγουμένως ότι θα μπορέσετε να δώσετε μια προκαταβολή 10% και να σας κάνει 18 δόσεις. Εάν δώσετε 20% θα σας κάνει 36 δόσεις. Είναι οι νέες ρυθμίσεις της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν χθες. 20% και θα πάρετε 36 δόσεις εάν δώσετε προκαταβολή. Αυτά είναι ανακοινωμένα από χθες το βράδυ αργά. Είναι σήμερα γνωστοποιημένα. Εντάξει, με λεπτομέρειες. Εμένα μου ξέφυγε, δεν το άκουσα χθες το βράδυ. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Ελάτε, κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, ελάτε, σας ακούμε, λοιπόν, έχει το λόγο. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τζορζάτου το εξής. Έχω πάρει κάποιο δάνειο από την τράπεζα. Ναι. Χρωστάω γύρω στις 26.000. Είναι κάπου 6 χρόνια αυτή η δουλειά. Πληρώνω κανονικά το δάνειό μου ό,τι είναι. Αλλά υποχρεώνει η τράπεζα να κάνουμε κάθε χρόνο κάποια ασφάλεια του ακινήτου. Αυτό τώρα ασφαλίζεται για το συνολικό ποσό του δανείου που έχω πάρει ή για τα λεφτά που χρωστάω? Για να έχετε βάλει προσημείωση για τις 26.000.
Όχι, δεν έχω βάλει προσημείωση. Έχει μπει όταν πήρα το δάνειο. Ήταν μεγαλύτερο. Α, δάνειο. Ήταν πολύ μεγαλύτερο. Πόσο ήταν? Πολύ μεγαλύτερο. Πόσο ήταν έχει το δάνειο? Φτάσει μέσα 6 χρόνια 26.000. Το πληρώνω από, κανονικά. Από πόσο έφτασε 26? Από 160.000. Έφτασε 26. Ναι. Πληρώνεται μεγάλη δόση το μήνα, υποθέτω. Μπράβο. Τώρα τελευταία όχι, γιατί δυσκολευόμαστε λίγο, αλλά πληρώνεται κανονικά η δόση. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ασφάλεια πρέπει να γίνεται από του συνεργού του ποσού. Οι ασφάλειες σας υποχρεώνει να έχετε ασφαλισμένο το δάνειό σας, να πληρώνετε ασφάλιστρα για το δάνειό σας, που χρεώνει κάθε τράπεζα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι, αυτή σας προτείνει μια ασφαλιστική, σας το έχει ασφαλίσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Ναι. Έχετε και εσείς έχετε το δικαίωμα να πάτε σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, αλλά ωραία, προσέξτε να έχει τις ίδιες προϋποθέσεις και τους ίδιους όρους που έχει το δάνειο, ναι, που σας έχει ασφαλίσει τράπεζα. Στην πράξη, δεν προωθώ κάτι, στην πράξη πράγματι αν το ψάξετε θα βρείτε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, αρκεί να είναι αξιόπιστη, ναι, γιατί βλέπετε, ναι, ότι έχουν κλείσει 2-3 ασφαλιστικές τώρα τελευταία. Μην ασφαλίσετε το δάνειο σε αναξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα κλείσει, προσοχή. Κλείνουν οι ασφαλιστικές αν δεν είναι αξιόπιστες. Ναι, έχουμε πρόσφατα παραδείγματα, να μην λέμε ονόματα, μην κατηγορούμε, τα οποία έκλεισαν το, ναι, καλοκαίρι, μια άλλη έτοιμη να κλείσει. Τώρα αφήστε τα. Λοιπόν, ναι, για αυτό το λόγο, σε μια σοβαρή αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, μπορείτε, ναι, να πάτε να κάνετε μια ασφάλεια η οποία θα είναι πιο οικονομική για εσάς. Απλά να έχει τους ίδιους όρους. Καταλάβετε. Του συνολικού ποσού το 160. Κοιτάξτε, 160, αφήστε. Ή αυτό που έχει μείνει μέχρι τώρα, 25.000. Το εννοείται σε αυτό που έχει μείνει, αλλά να έχει τους ίδιους όρους θέλει. Α, ωραία, εντάξει. Όχι, τους ίδιους δηλαδή όρους, δηλαδή, υπάρχει ένας όρος στις ασφαλιστικές, στα δάνεια που βάζουν οι τράπεζες, που λέει ότι αν σε περίπτωση έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας σοβαρό, κάτι πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, η ασφαλιστική αναλαμβάνει να αποπληρώσει το δάνειο. Καταλάβατε, να μην το πληρώνετε εσείς. Σας λέω αυτό, σας λέω έναν απλό όρο. Προσέξτε να έχει τις ίδιες όρους. Λοιπόν, σας λέω, ναι, τα ζω στην πράξη. Πάμε, ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάμε στον κύριο Νίκο που είναι τηλευταίος μας τηλεθεατής. Κύριε Χρήστο, ναι, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Νίκο για να προλάβουμε. Ελάτε, κύριε Νίκο, πριν κλείσει η εκπομπή. Κυρία Τζοτζάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω πάρει ένα δάνειο 200.000 για 20 χρόνια. Ναι. Έχω πληρώσει τα 9 χρόνια. Τα πληρώνω ανελιπώς, δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ. Πόσο αν είναι? Πάω τώρα σε... Πόσο αν είναι? Πάω τώρα σε... Ορίστε. Πόσο οφείλεται? 200... Το δάνειο είναι 200.000. Το ξέρω, τι οφείλεται τώρα. 1.500 το μήνα δίνω. Τι οφείλεται, είναι... τι οφείλεται, έχετε ελέγξει το υπόλοιπο. 120.000 περίπου, 120.000. Ωραία. Αν πάω τώρα στην τράπεζα, ναι, και τους πω, έχω τα 120.000, να σας τα δώσω. Θα έχω κάποια ελάφρυνση. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό, ναι, είναι ανάλογα με την κάθε τράπεζα. Ναι. Η κάθε τράπεζα, άλλες δέχονται, άλλες δεν δέχονται. Πρώτα είναι ανάλογα με την κάθε τράπεζα. Και δεύτερον, είναι στο χέρι σας να κάνετε πολύ, ναι, σκληρές διαπραγματεύσεις για να πετύχετε. Εάν έχετε μετρία. Είναι στο χέρι σας. Να πάρει ένα μπόνους εξοφλώντας. Ναι, κοιτάξτε, αυτό παλιό ότι θέλει κάποιο... να πάει με έναν ειδικό, ναι, μόνος του. Θα τον φάνε λοιπόν, μόνος, θα του πούνε ναι και θα υπογράψει και θα είναι άλλα. Ό,τι θέλετε την κυρία Τζορτζάτου στο ίδιο τηλέφωνο, σε λίγα λεπτά η εκπομπή μας κλείνει. Πριν κλείσουμε, ούτως ή άλλως η κυρία Τζορτζάτου θα είναι μαζί μας και την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτήν την εβδομάδα. Θα έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε πάρα πολλά πράγματα, να δούμε και πράγματα για τις επιχειρήσεις. Βέβαια, αλλάζει και από το χειρικό. Είχαμε πει, ναι, θα δούμε εκεί λεπτομέρειες. Λοιπόν, να πούμε, επειδή προηγουμένως έγινε μια κουβέντα με τον κύριο Γεωργικόπουλο στο πρώτο μέρος όσον αφορά θέματα νομισματικά και τα θέματα της δραχμής, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφαινόμενα αδιέξοδα σοβαρά στην οικονομία σε ένα χρονικό ορίζοντα 1,5 έτους. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, δημιουργούν αρκετές ανησυχίες. Πρέπει από τώρα να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά τους, ίσως ακριβώς για να αποτρέψουμε τέτοιες εξελίξεις. Όμως, καλό θα είναι να μην στρουθοκαμιλίζουμε και να δούμε κατάματα αυτά τα οποία έρχονται και αυτά τα οποία μας ενδυνάμει απειλούν. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο στο Blue Sky Economy.